Έχει χρειαστεί να πείτε ναι σε κάποια δουλειά για βιοποριστικούς λόγους? Μου έχει συμβεί μία φορά, ναι, ναι. Το μετανιώσατε ή ήταν κάτι που κύλησε ομαλά? Ήταν κάτι που κύλησε ομαλά. Τη λουτρινά σας έχει λείψει? Η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει. Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω με κάτι ωραίο. Συζητάτε? Έχω πει κάτι για του χρόνου, για κάτι που θα συνεχιστεί του χρόνου. Έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα. Κάτι άλλο πέρα από την υποκριτική θα μπορούσατε να ασχοληθείτε? Όχι. Στην παρουσίαση μιας εκπομπής? Α, αυτό το έχω κάνει. Το έχω κάνει πριν χρόνια στο Action 24 για μια εκπομπή που κάναμε για την πόλη. Λεγόταν Ελλάδα Athens και μου άρεσε πολύ. Σεξουαλική παρενόχληση έχετε δεχτεί? Ποτέ. Πλησιάζουν και οι δίκες του Δημήτρη Λιγνάδη και αργότερα του Πέτρου Φιλιππίδη. Τι μας δίδαξε η χρονιά που πέρασε? Εγώ προσωπικά περιμένω να δω τι θα πει η δικαιοσύνη, γιατί δυστυχώς δεν σημαίνει πάντα ότι ο καταγγέλων έχει λέει την αλήθεια. Θεωρείτε ότι μπορεί να έχει βγει κάποιο λάθος συμπέρασμα μέχρι στιγμής για τους δύο συναδέλφους αυτού? Δεν ξέρω. Δεν είναι φίλοι μου. Δεν το λέω δηλαδή για κάποιο προσωπικό λόγο, γιατί είμαι συνδεδεμένη, ας πούμε, συναισθηματικά. Δεν είναι φίλοι μου και δεν έχω κανένα. Αλλά δεν έχω και καμία βεβαιότητα για τίποτα. Έχει κανείς μας? Για το Revenge Porn και για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο που σήμερα βγήκαν και τα αποτελέσματα της δίκης. Είναι η ανώτερη ποινή σε αυτό το οποίο του καταλογίσετε, αλλά δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει και η ίδια η κοπέλα το θύμα να αποσημειωθεί, έτσι δεν είναι?